Με τους λογαριασμούς να καίνε, οι πολίτες στρέφονται στην πλατφόρμα PowerPass που δίνει τη δυνατότητα επιδότησης ρεύματος έως και 600 ευρώ, καθώς η χασούρα, όπως λένε, ήταν μεγάλη από τους φουσκωμένους λογαριασμούς. 1.300 ευρώ. Λογαριασμός ρεύματος. Εντάξει, λογικό ήταν μέχρι ένα σημείο, γιατί έχουμε θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε έχουμε περισσότερη κατανάλωση. Τώρα θα κάνετε τα χαρτιά. Θα κάνω, αλλά δεν ξέρω αν δικαιούμε. Όχι μόνο τους χτερεί. Παιδιά, η ζωή είναι πολύ δύσκολη. Σε καθημερινή βάση ζούμε δράματα. Ανθρώποι που... Εντάξει, εμείς είμαστε πολλά χρόνια στη δουλειά, 30 χρόνια στις κουζίνες και πάλι δυσκολευόμαστε. Ναι, δεν το σκέφτηκα, δεν παρακολούθησα πότε ανοίξανε, πότε... Είχατε κάποιο τσουχτερό λογαριασμό? Όχι πολύ ψηλό. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερακάκη, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, μετά την εμπειρία από την πλατφόρμα για τους εμβολιασμούς, στήθηκε και η πλατφόρμα για το PowerPass, όπου η διαδικασία θα γίνεται κλιμακωτά. Αφορά καθαρό οικογενειακό εισόδημα κάτω των 45.000 ευρώ. Πρακτικά μιλάμε για το 98% των ελληνικών οικογενειών. Συνεπώς, επειδή είναι μια πλατφόρμα σαν το εμβόλιο σε επίπεδο κλίμακας, οφείλουμε να την ανοίξουμε και κλιμακωτά. Mm-hmm. Άρα θα πηγαίνει ψηφίο-ψηφίο και στο τέλος, αφού περάσει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και της κίνησης, θα ανοίξει ξανά για όλους και θα μπορέσουν όλοι να κάνουν την αίτηση μέχρι το τέλος του μήνα. Ήδη σήμερα Κυριακή 19 του μήνα μπορούν να υποβάλουν δικαιούχοι που το αθεμί τους λύγει σε 1-2. Οι προϋποθέσεις για την επιδότηση είναι να υπάρχει καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2020 και η αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος που εκδόθηκαν από 1η 12 του 2021 έως 31 5 του 2022 να ξεπερνά συνολικά τα 30 ευρώ. Όποιος έχει κύρια κατοικία, την οικία για τη οποία τον αριθμό παροχής προκύπτει επιδότηση, αυτός υποβάλλει την αίτηση και αυτός επιδοτίζεται. Συχνές είναι οι ερωτήσεις για το τι ισχύει για ενοικιαστές, φοιτητές και περιπτώσεις δωρεάν παραχώρησης σπιτιού όπου μπορεί να προκληθεί σύγχυση. Δηλαδή, ανήκει η οικία στον πατέρα, την έχει παραχωρήσει ως κύρια κατοικία στο παιδί του. Ο αριθμός παροχής της ΔΕΗ, ανεξάρτητα σε ποιο όνομα είναι, επιδοτίζεται το παιδί, για παράδειγμα. Αν έχουμε ενοικιασμένη κατοικία, την επιδότηση τη λαμβάνει εκείνος που διέμενε το διάστημα από Δεκέμβριο έως Μάιο την κατοικία, δηλαδή ο ενοικιαστής που πλήρωσε τελικά και το λογαριασμό. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα που θα έχει διάρκεια 3 μήνες, δηλαδή έως το τέλος Σεπτεμβρίου.